Καλησπέρα σε όλους. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Πρέσβη, σας καλωσορίζω στο όμορφο νησί μας και εύχομαι να περάσετε αυτές τις μέρες που θα είστε εδώ καλά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την ευκαιρία που μου δίνεται να χαιρετήσω απόψε τις ημέρες Λευκάδιου Χέρν, αυτή την πολύ επιτυχημένη σειρά εκδηλώσεων που έχει γίνει θεσμός για τη Λευκάδα. Οι ημέρες Λευκάδιου Χέρν είναι πολυδιάστατες. Συνδυάζουν την επιστημονική έρευνα για τη ζωή και το έργο του μεγάλου συγγραφέα και ποιητή, με ένα ταξίδι στην κουλτούρα και τον πολιτισμό των τόπων όπου βρέθηκε και δούλεψε. Η ζωή του μυθιστηρωματική. Γεννήθηκε στη Λευκάδα από έναν Ιρλανδό και μια Ελληνίδα, μεγάλωσε στην Ιρλανδία, εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία και τη Γαλλία, βίωσε τη φτώχεια και την εγκατάλειψη, πήγε στην Αμερική όπου έζησε περιπέτειες, μάλιστα παντρεύτηκε Αφροαμερικανίδα σε εποχές που αυτό ήταν όχι μόνο ανήκουστο, αλλά και παράνομο. Έμεινε 10 χρόνια στη Νέα Ορλεάνη, πέρασε από τις γαλλικές δυτικές Ινδίες και κατέληξε ήδη πλήρης εμπειριών να μεγαλουργήσει στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ιαπωνία, φτάνοντας να ονομαστεί εθνικός συγγραφέας με το όνομα Γιακούμο Κουζούμι, επίθετο της συζύγου του, της γυναίκας με την οποία παίξαν 4 παιδιά. Και θα μου επιτρέψετε σε προσωπικό επίπεδο να σας πω ότι διαβάζοντας για τη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος με εντυπωσίασε. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ μπροστά από την εποχή του. Ένας άνθρωπος που πήρε ρίσκα, που κοίταξε κατάματα τις φοβίες του και τόλμησε να ζήσει τη ζωή με τα καλά της και με τα κακά της. Ένας άνθρωπος που έψαχνε το δικό του λιμάνι και το βρήκε στη θετή του πατρίδα, την Ιαπωνία, που άλλαξε το όνομά του και το επώνυμό του για να τιμήσει αυτή τη νέα του πατρίδα, παίρνοντας το όνομα Γιακούμο, που σημαίνει το μέρος όπου γεννιούνται τα σύννεφα. Αυτός ο κοσμοπολίτης με την ελληνική καταγωγή και σύμφωνα με μαρτυρίες με το ελληνικό ταπεραμέντο, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Είχε δηλώσει μάλιστα πως μόλις ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με τα ελληνικά έργα, ένιωσε μια προσωπική αναγέννηση. Και οπωσδήποτε η ελληνική γραμματεία τον επηρέασε ως συγγραφέα, αυτή όμως ήταν μόνο μια πηγή έμπνευσης. Η άλλη, η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης, ήταν αναμφίβολα η Ιαπωνία. Τη μελέτησε, εισχώρησε βαθιά στα μυστικά του λαού της, του πολιτισμού της, της λογοτεχνίας, του μύθου και της ιστορίας της και μέσα από τα γραπτά του την έκανε γνωστή σε όλη τη Δύση. Και δεκάδες χρόνια αργότερα αυτή η παρακαταθήκη φέρνει κοντά την Ελλάδα και την Ιαπωνία. Όμως η ζωή του ήταν πολυκύμαντη, έτσι και το έργο του ήταν πολυεπίπεδο. Από επιστήμες όπως η κοινωνιολογία και η ελογραφία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, μέχρι συλλογή με στίχους τραγουδιών και συνταγές μαγειρικής, το έργο της ζωής του είναι σχεδόν κυριολεκτικά ανεξάντλητο. Η έρευνα επάνω στο έργο που δεν σταματά ποτέ, και αυτό για το Ιστορικό Κέντρο Λευκάδιου Χέρν, είναι πεδίο δόξη λαμπρών. Πορεία του ξεκίνησε το 2014. Χάρη στο σπουδαίο Έλληνα συλλέκτη Τάκη Ευσταθίου, και σας καλωσορίζω κύριε Ευσταθίου, και να καλωσορίσω και τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Αραβανή, τον Κώστα, που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία μαζί με τον κύριο Λευτέρη Αραβανή και τον κύριο Αραβανή, που τον είδα προηγουμένως εδώ, και να του συγχαρώ που συνεχίζουμε και σήμερα μαζί με τον νέο Δήμαρχο, τον κύριο Καλό, αυτή την πορεία που πιστεύω ότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχουμε. Εκείνος ήταν, ο κύριος Ευσταθίου, ήταν που δόρισε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές των σπάνιων έργων του Λευκάδιου Χέρν στο Δήμο Λευκάδα το 2014,
να λειτουργήσει στο νησί μας το πρώτο μουσείο στον ευρωπαϊκό χώρο αφιερωμένο συγγραφέα. Ο σκοπός του ήταν να προβάλλει το έργο του Χέρν με φαλτήριο τη γενέτειρά του, το νησί μας, τη Λευκάδα μας. Το 2016, στις ημέρες Λευκάδιου Χέρν, εκείνης της χρονιάς, στις οποίες είχα την τύχη να παρευρεθώ, ο πρώην υπουργός, πρώην επίτροπος και υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Σταύρος Δήμας, μας τίμησε δωρίζοντας το κέντρο 60 σπάνια βιβλία. Θεωρώ ότι είναι χρέος μας να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές αυτών των δύο μεγάλων δωρεών. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να το μεγαλώσουμε, να το εμπλουτίσουμε και να το κάνουμε γνωστό στο ευρύ κοινό. Το ιστορικό κέντρο μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο όχι μόνο στη φιλοξενία έργων, βιβλίων και υλικού, αλλά και να συμμετέχει και να προάγει την έρευνα για τη ζωή και το έργο του Λευκάδιου Χέρν και να επικοινωνήσει αυτή τη γνώση. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι ο Λευκάδιος Χέρν ακόμα δεν έχει τη θέση που το αξίζει στην ελληνική παιδεία και στη διεθνή γραμματεία, και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε τη διάδοση, δηλαδή του έργου και της ιστορίας του. Μπορούμε να επιδιώξουμε συνεργασίες με την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το Πανεπιστήμιο Πατρών, που μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας, και τον καλωσορίζω, που πριν λίγο καιρό διοργάνωσε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα για το Λευκάδιο Χέρν, όπως ενημερώθηκα τον κύριο Ευσταθίου, ενώ έχει αναλάβει και πρωτοβουλίες για διάδοση του έργου του. Η Λευκάδα δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία. Ο τόπος που γεννήθηκε ο Λευκάδιος Χέρν πρέπει να γίνει το επίκεντρο για τη διαιώνιση της παρακαταθήκης που άφησε στον κόσμο. Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι ότι θα σταθώ αρρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που θα έχει ως στόχο να προωθήσει το έργο του κέντρου, αλλά και να αναδείξει τις ημέρες Λευκάδιου Χέρν σε εκδήλωση διεθνούς εκνοβολίας. Γιατί θέλω και εύχομαι αυτός ο θεσμός των ημερών του Λευκάδιου Χέρν να συνεχιστεί με την ίδια μεγάλη επιτυχία και στον χρόνο που έρχονται, αλλά να γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες που κοσμούν τις τριήμερες εκδηλώσεις και να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.